Όχι τον Τίμιο Σταυρό. Όταν ο πατήρ Δημήτριος σε ηλικία 14 χρόνων απέκτησε οξία λευχημία, έχασε το φως του, δεν έβλεπε, έχασε την ακοή του, του έπεσαν τα δόντια, είχε χάσει, είχε μείνει πολύ λεπτός, έπαιρνε 28 χημειοθεραπείες ημερησίως και οι γιατροί του είπαν, πως, είπαν στη μητέρα του πως το παιδί σου φεύγει, είναι η τελευταία εβδομάδα της ζωής του, το έπαιρνε εδώ στο νοσοκομείο των Αθηνών στον Ευαγγελισμό, θα το πάει στα Χανιά να πεθαίνει αξιοπρεπώς. Γιατί και η δεκαετία του 70 η λευχημία, οι χημειοθεραπείες να υπάρχουν και εκείνη την εποχή. Η μητέρα του όμως προσευχόταν πάρα πολύ και ενώ προσευχόταν, έκανε την παράκληση της Παναγίας πάνω στον πατέρα Δημήτριο, της εμφανίστηκε ο Άγιος Νεκτάριος και του λέει πως μην στεναχωριέσαι, το παιδί σου θα γίνει καλά και θα γίνει και παπάς. Απλά φέρεται να προσκυνήσει τη χάρη μου. Πήγε στον Άγιο Νεκτάριο το παιδί, όπως ήταν και τότε σε χάλια μαύρα, προσκύνησε τον Άγιο Νεκτάριο, της εξαφανίστηκε ο Άγιος και είπε τα ίδια. Μετά από αυτό όμως πήγανε στα Χανιά, στην Κρήτη, δεν υπήρχε κάποια βελτίωση και ακούνε για αυτή την Ειρήνη την προσκυνήτρια, Ειρήνη Καπενεκάκη, ήταν μια απλή λαϊκός, απλά ο βίος της είναι πραγματικά Άγιος. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε πως είχε, ο ύπνος της ήταν ένα τέταρτο τη μέρα μόνο, μιλούσε με τον Άγιο Σπυρίδωνα ζωντανά, είχε δει τους τρεις πολλούς Άγιους, τον ίδιο τον Κύριο έπρεπε. Και στην κηδεία της του είχε πει: εγώ θα φύγω 65 ετών, και όντως έφυγε στα 65 της, και όντως το σώμα μυρόβλησε στην κηδεία της. Και είχαν κάποια τριαντάφυλλα που έχουν μυρόβλησει, που έχουν πάρει από το μύρο αυτό, και έχει ένα πατήρ Δημήτριος και ακόμα μυρόβλησε. Και όταν κάνουν εκταφή στα οστά της, ο τάφος της που είναι στα Μαρμαρά Χανίων, πάνε ανθρώπους που έχουν και πριν μπουν καν στο κημητήριο δαιμονισμένοι, δεν μπορούν να μπουν. Τόσο δύναμη έχει. Και η ίδια είχε το σταυρό αυτό. Και πήγαν τον πατέρα Δημήτριο εκεί, το σταύρωσε. Και λέει στη μητέρα του: το παιδί σου θα γίνει καλά. Και λέει: κύριε Ειρήνη, πώς θα γίνει καλά. Το παιδί μου λέει: πεθαίνει. Και εσύ μου λέτε αυτό. Λέει: θα το θεραπεύσει ότι είναι ο σταύρος. Και τότε, όταν το σταύρωσε, αποκατεστάθη η όρασή του, επανήλθε. Επανήλθε η ακοή του. Θεραπεύθηκε, έφυγε η οξυλευθυμία που δεν θεραπεύονταν ούτε από τους γιατρούς τότε. Και από ευγνωμοσύνη ο πατήρ Δημήτριος έμεινε κοντά της να τη διακονεί. Και την είχε σαν μητέρα του δεύτερη, και ήμασταν εκεί πέρα, σαν μικρό παιδί. Εκεί έμαθε όλη την ουράνια πνευματικότητα κοντά σε μια απλή γυναίκα. Και όταν στα 20 του έφυγε και πήγε στον Άγιο Πορφύριο κρυφά, του λέει ο Άγιος Πορφύριος, χωρίς να του πει: τι ήρθες εδώ, βράδυ, του λέει, αφού είσαι κοντά σε μια Αγία. Και λέει: αυτή θα την ανακηρύξει σε 30 χρόνια η Εκκλησία Αγία. Ο Άγιος Πορφύριος. Και γυρίζει πίσω στη θεία του, χωρίς να του είχε ειδοποιήσει, και λέει: αφιλότιμο παιδάκι, του λέει, πού πήγες εσύ, αυτό τον πατέρα Πορφύριο, αυτό δεν είναι μεγάλο Άγιο. Η Εκκλησία στα 25 χρόνια θα τον ανακηρύξει Άγιο. Δηλαδή αυτοί οι Άγιοι βλέπανε δεκαετίες μπροστά. Και όντως έμεινε κοντά της. Ο Τίμιος Σταυρός στα χέρια της όντως πολλά θαύματα. Αλλά έφαγε και πολύ κοινή για την Εκκλησία, γιατί ο δεσπότης των Χανίων και πολλοί ιερείς δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως μια απλή λαϊκός. Αλλά αυτή ήταν δηλαδή δεν έτρωγε ποτέ κανένα. Η νηστεία της, ο ύπνος της, τα πάντα. Στα Ιεροσόλυμα είχε δει τον Κύριο ζωντανά. Και γι' αυτό έκλαιγε που είχε δει τον Χριστό. Μόλις αυτή τη ζωή και τα θαύματα που γίνονται τώρα και μετέπειτα αλλά και είναι η ζωή του ανθρώπου είναι πραγματικά κατ' εμάς, ταπεινά το λέμε, αγιότητα. Αυτό. Και μετά το Σταυρό. Και μετά τον Τίμιο Σταυρό τον έδωσε σαν παρακαταθήκη στον πατέρα Δημήτριο και ο ίδιος επειδή είναι θαύμα του Σταυρού, σαν τάμα προς τη δική του θεραπεία και σωτήριο. Γι' αυτό το. Πώς απέκτησε η Αγία Ειρήνη τον Σταυρό. Αυτό ο τρόπος που βρήκε εκεί. Ενώ μια μέρα έκανε δουλειά στο σπίτι, ακούστηκε ένα ζωντανό κρότο στο εικονοστάσιο και πήγε εκεί και βρέθηκε αυτό ο Σταυρό. Και επειδή αυτή μιλούσε ζωντανά και έβλεπε τον Άγιο Σπυρίδα, τη είπε ο Άγιος Σπυρίδα πως αυτός ο σταυρός είναι για αυτή τη διαφωνία, ώστε να σταυρώνει άνθρωπος. Δεν είχε δηλαδή πριν σταυρό κανένα. Όχι, δεν είχε κάποιο σταυρό. Αυτός ολόκληρος κατέβηκε από τον Άγιο. Ακριβώς. Και είχε διακονίσει τη γέρτσα τη Φιλοθέτη Τζαγκαράκη. Τη Χατζίνα που είχε αναστήσει με τον ταμπακέρα του Άγιο Σταύρο, το Σταύρο, αν έχετε ακούσει. Άλλη μεγάλη γέρτσα τη Φιλοθέτη Τζαγκαράκη. Στα ρούστικα μετάφραση της και αυτή. Πολλές φορές και οι δύο αυτές αγίες υπάρχουν που μπορεί να μιλούσαν τώρα και το πνεύμα, να ήταν αλλού και αν σώμα και πνεύμα και να θεράπευαν ανθρώπους που μπορεί να ήταν στα Γιάννα για παράδειγμα. Κάνε τέτοια χάρη που θέλω. Η γερότησα Φιλοθέη ήταν σε ένα που πήγαινε ο Παπασταύρος που σταύρωνε με τον Σταύρο. Είναι γιος της ο Παπασταύρος Τσαγκαράκης της γερότησα της Φιλοθέης. Είναι το παιδί που ανέστησε ίδια. Ο Παπασταύρος 2 ετών έπεσε από ύψωμα. Χτύπησε. Κοίτα που είχε εκκλησία, έχετε στα Ρούστα. Στα Ρούστα, το μοναστήρι. Λέγεται το μοναστήρι. Να μην το λέγεται προφήτης, λέει δεν είμαι σίγουρος, αλλά δεν θυμάμαι. Δεν έχω πάει κιόλας. Απλά αυτό που το έχω διαβάσει και ξέρω ότι το έχω επιβεβαιώσει είναι πως
δύο χρόνια ο Παπασταύρος έπεσε, χτύπησαν οι καμπάνες κανονικά τις κηδείες και η ίδια παιδί γύρισε από τους άγνους, πήγε πήρε την ταμπακέρα του σταυρό από το υπονοστάσι, του το στάβησε και αναστήθηκε. Ταμπακέρα τι εννοείς? Ο πρώτο είναι ταμπακέρα, γιατί δεν είναι σταυρός κανονικά όπως αυτός. Το σχήμα του είναι σαν, όπως είναι ταμπακέρες, σαν ταμπακέρα. Ταμπακέριτσα είναι έτσι κάπως ο σταυρός. Είναι έτσι, αυτή είναι και λεπτομέρειες που δεν μας έχει πει ούτε σε εμάς κάποια. Ναι. Αλλά θα τα πει όταν είναι από τη χάρη του σταυρού να τα πει. Η γερότησα φιλοθέα κοιμήθηκε. Το 75. Η Θεία Ειρήνη το 90, η προσκυνήθηκε. Και ο σταυρός αυτός πατέρας μου έχει μυροβλήσει και τρεις φορές. Έχει μυροβλήσει πάνω και έχει βγάλει μοίρα, έχει τρέξει μοίρα. Αυτό που έχει ο πατέρας δεν είναι. Αυτός ήταν. Πολύ ναι. Πολύ χαρετική δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ευχή σας, την ευχή σας. Παιδί μου, ο Θεός να σας...